Γένος του παπάγου θέλω να θυμηθείς. Μαμά, μπαμπάς, εσύ, η αδερφή σου η Σοφία, θέλω να φέρεις στο μυαλό σου μια ωραία χριστουγεννιάτικη εικόνα από τότε. Μία δεν μπορώ να φέρω σχέτη. Εγώ έχω περάσει πάντα Χριστούγεννα όταν μιλάμε για παιδί και για έφηβο. Πάρα πολύ όμορφα. Οικογενειακά πάντα, πολύ υπέροχοι γονείς. Φέτος τουλάχιστον δεν παίζεις, δεν είσαι στη σκηνή. Ναι. Αλλά σήμερα ξεκινάει το έργο σήμερα που ξεκινάει... έγραψα και σκηνοθέτησα. Σωστά. Αλλά δεν είσαι πάνω στη σκηνή, άρα μπορείς λίγο κάτι. Θα είμαι όμως κάτω από τη σκηνή σήμερα. Δεν θα τους αφήσω μόνους τους. Μην ξαναπάω πίσω. Εσείς που ήσασταν τα κορίτσια μιας αστικής οικογένειας, ο μπαμπάς στρατιωτικός. Βγαίνατε έξω στη γειτονιά για να πείτε κάλατα. Στρατηγός, ναι. Όταν ήμασταν μωρά. Ναι, βγαίνω. Γιατί μωρά, λέω, και στο δημοτικό. Δεν βγαίνουμε όταν ήμασταν 10 ετών. Για να είμαι εγώ, ήμουν προχωρημένο άτομο. Έβγαινα όταν ήμουν 4. Τέσσερα. Τέσσερα βγαίνατε για κάλαντα. Εγώ. Ναι. Η αδερφή μου δεν υπήρχε τότε, γεννήθηκε. Ναι, εγώ έβγαινα, συγκεντρώνα και τα παιδιά της γειτονιάς. Επίσης ήμουν ταμείας, μάζευα τα λεφτά και κοίταζα. Μπουμπουλίνα. Ναι, αν μας δώσανε αρκετά. Άμα ήταν και τίποτα φίλοι του μπαμπά μου, έλεγα. Α, καλή λίγα μας έδωσε και φίλο σου. Ήμουν ένα παλαβό παιδί, γενικά από μικρό. Να σου πω ότι πήγα στο νηπιαγωγείο πριν με δεχτεί το νηπιαγωγείο. Εγώ ήμουν 3, 3,5, ξέρω, δεν με δεχόντουσαν. Επέβαλα στη μαμά μου, θα μου φτιάχνει ένα καλαθάκι, πικνίκ, και πήγαινα στο νηπιαγωγείο και καθόμουν απ' έξω στα σκαλιά. Έτρωγα και γύρναγα. Ότι πήγα, ναι, ότι πήγα σχολείο. Αυτή... Γιατί μου άρεσε να πάω στο σχολείο. Δεν είπαν ποτέ έλα μέσα. Όταν ήμουν τόσο μωρό, πέρανα και λέγανε, κυρία Ντενίση, μαζέψτε το παιδάκι σας. Όταν πήγα πια στο νηπιαγωγείο, λέω στη μαμά μου, στη γιορτή πρέπει να ντυθώ άγγελος. Πάει κακομοίρα, σκοτώνεται, έψαχνε να βρει φτερά, η μαμά μου πολύ. Την ξέρεις, ναι. Της ομορφιάς και της καλαισθησίας. Έψαχνε παντού, βρίσκει φτερά, βρίσκει ένα ωραίο φόρεμα κλπ. Τα βάζω όλα αυτά. Έρχεται στη γιορτή του σχολείου. Ήμουν ψηλή εγώ. Γενικά ήμουν υψηλή της τάξης. Με βλέπει πίσω σε μια γωνιά. Λέει στη δασκάλα, σας παρακαλώ. Κάνα τόσο κόπο. Ψάξαμε τόσο πολύ να βάλει ένα ωραίο κοστούμι. Γιατί έχετε βάλει το μιμικάκι εκεί πίσω-πίσω. Λέει. Κυρία Ντενίση, εμείς δεν τη βάλαμε στη γιορτή. Είναι της πρώτης δημοτικού και είναι πολύ μικρή. Μόνη της δίθηκε. Συγκινητική ιστορία από τη ζωή σου που να έχει σχέση με τα Χριστούγεννα. Υπάρχει κάτι στο μυαλό σου, συνδεδεμένη ίσως και με το θέατρο. Μόνο σε σχέση με το θέατρο, ναι. Δηλαδή, μου έχει τύχει Χριστούγεννα. Κυρία που να έρθει και να κλείσει την αγκαλιά μου, γιατί μου είπε... Εσύ μου έφτιαξε τα Χριστούγεννα γιατί είμαι όλο μόναχη. Εντάξει, μου έχουν τύχει πολλά συγκινητικά με το θέατρο, όχι ένα και δύο. Και βέβαια από τα πιο ωραία Χριστούγεννα της ζωής μου ήταν το Millennium που απέκτησα τη Μαρτίνα. Ξέρω, στη ζωή μας δεν είναι όλα ευτυχισμένες στιγμές. Υπάρχουν και δυσκολίες που έχουμε βιώσει όλοι μας. Όλοι μας. Υπήρξαν Χριστούγεννα που ήταν. Τα φυλάς βέβαια μέσα στην καρδιά σου και στην ψυχή σου με ιδιαίτερο τρόπο, αλλά να μην ήταν τα ευτυχισμένα Χριστούγεννα. Βέβαια, ναι, υπήρξαν. Τη χρονιά που έχασα τον πατέρα μου. Τη χρονιά που έχασα τον πατέρα μου, τον έχασα Νοέμβρη. Τα Χριστούγεννα για όλη την οικογένεια ήταν λειψά. Ούσα ερωτευμένη, τα Χριστούγεννα είχαν άλλο χρώμα για σένα ή δεν θα επηρεάζει αυτό. Πιστεύεις μας επηρεάζει τόσο έρωτος τα Χριστούγεννα για αυτά, δεν το πιστεύω. Πολλοί το ζουν το παραμύθι ίσως περισσότερο, ξέρεις. Το φιλί κάτω από τον γκί που λένε. Καλά, μην τρελαθούμε κιόλας. Αμερικάνια, εντάξει. Ωραία. Εντάξει. Να σου πω κάτι, αν έχεις τον έρωτα και με γκί και χωρίς γκί, είσαι στα ουράνια. Εγώ θέλω να σου ευχηθώ. Σε αγαπάω πολύ. Να και εγώ σε αγαπάω πολύ. Και να είσαι πάντα δυνατή. Φέιτε να αγαπώ πολύ. Πες για όλους σας. Πες τις τα. Σας αγαπώ, κυρία Φέι. Δεν σας έχω δει από κοντά ακόμα. Ελπίζω να έρθεις και στο θέατρο να πάμε μαζί επιτέλους μια φορά. Γιατί πάντα έρχεστε. Και εγώ είμαι στη σκηνή. Θα ήταν πολύ ωραίο να καθόμαστε μαζί. Και να καθίσουμε μαζί. Ευχαριστώ που είστε πάντα πλάι μου σε όλα και εύχομαι να έχετε επιτυχία και φέτος που την έχετε. Αγαπημένη.